τους, το μέγεθός του, το κόστος του και αυτές είναι σεβαστές. Γνωρίζετε όμως ότι δεν είναι όλες οι παρεμβάσεις τις οποίες εισηγείται το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρεμβάσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Τρόικα και από τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κύριε Χατζηνικολάου, με νομοσχέδιο το οποίο φέραμε στη Βουλή πριν από 1,5 μήνα, καταργήσαμε μία ελληνική ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Να παίρνουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, όσοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 6 μέρες παραπάνω άδεια, μόνο και μόνο γιατί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση μεσαίας εμβέλειας. Δεν αναφέρονταν σε κανένα μνημόνιο. Δεν την ψηφίσατε, κύριε Μητρόπουλε, ως κόμμα. Όχι, εσείς προσωπικά το λέω σε εσάς, γιατί εκφράζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιέμαι ποιος ήταν ο λόγος και γιατί επιτέλους δεν μπορούμε, και το λέω αυτό με όλη την καλή διάθεση που πάντα διακατέχει τις συζητήσεις μας, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε επιτέλους ένα κοινό τόπο σε μια σειρά από αυτονόητες παρεμβάσεις που θα μπορούν να κάνουν τη δημόσια διοίκηση καλύτερη. Γιατί πρέπει να λέμε όχι σε όλα, γιατί πρέπει μονίμως να κλείνουμε το μάτι σε προνόμια τα οποία ανήκουν σε μια άλλη εποχή? Στη στάση μας για την... Επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ, εγώ κοίταζα τον κύριο Υπουργό για να του πω ότι καλή άδεια των 6 ημερών. Απ' την άλλη, σας είχαν ξεφύγει οι οργανισμοί ολόκληροι, όχι προσωπικά, στην κυβέρνηση, οι οποίοι ήταν εκτός μισθολογίου. Μεγάλοι οργανισμοί. Επί του ειδικού αυτού θέματος, κύριε Μητρόπουλε. Και ξαναμπαίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Πράγματι, σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Ζηγόλο. Είναι σωστό. Επί του ειδικού θέματος ηλεκτρονικής άδειας, τα συζητήσαμε στη Βουλή. Σας είπαμε με σεμνότητα και συνέπεια ότι παρανομείτε, διότι παραβιάζετε κοινοτική οδηγία την οποία έχουμε ενσωματώσει. Αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, την τελευταία στιγμή σας λέω ότι είναι αδιέξοδη πολιτική για τη δημόσια διοίκηση. Οι σχολικοί φύλακες, οι καθαρίστριες που θα βγουν και δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, οι υπάλληλοι των ΤΕΟ ή των οργανισμών που πρόκειται να καταργήσετε, δεν οδηγεί πουθενά. Με μία απάντηση, επειδή αναρωτήθηκε τρεις φορές ο κύριος Χατζηνικολάου, με μία απάντηση που μας έχει δώσει ο κύριος Σταϊκούρας προχτές, ό,τι ωφελήθηκε, κύριε Χατζηνικολάου, σε περικοπές και ακροτηριασμούς στο δημόσιο ήταν περίπου 4,5 δις. Για ό,τι συνέβη μέχρι τώρα, υπ' αυτήν την έννοια, πρέπει, επειδή είναι νέος πολιτικός και ξέρει το επίπεδο του διαλόγου που κάνουμε και στη Βουλή, δεν πρέπει να συνεχίσουμε τους τυφλούς ακροτηριασμούς, να πετάμε τους Έλληνες σαν μπάζα απολυμμένους, χωρίς προοπτική απόλυσης. Πρέπει να ορθώσουμε πατριωτικό ανάστημα στους δανειστές και να τους πούμε... Ωραία, κύριε Μητρόπουλε, όλα τελειώσω. Αυτά είναι ωραία, αλλά και αν είναι 4,5, που εγώ το αμφισβητώ, είναι πολύ παραπάνω. Να και πω αν και νούμερα. Και αν είναι 4,5, οφείλετε να πείτε αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια, εφόσον επαναπροσλάβετε τον κόσμο, αποκαταστήσετε τους μισθούς, από πού θα τα βρείτε? Δεν πέφτουν λεφτά από τον ουρανό. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το καταλάβετε επιτέλους. Ξέρετε τη συνέπειά μου και την ειλικρίνειά μου στην επίκληση εγγράφων. Σταϊκούρας υπογράφει, κύριε Χατζηνικολάου, από 18.548 το 9, 13.780 σήμερα. Υπό αυτήν την έννοια, τι θέλω να πω και τελειώνω. Δεν οδηγεί πουθενά. Και λίγο είναι αυτό. Λίγο είναι. Μα όχι, μα δεν είναι. Είναι λίγο, είναι πολύ. Μα θα πετυχαίναμε πρωτογενές πλεόνασμα εάν δεν υπήρχε αυτή η επώδυνη περικοπή. Δεν απαντάω σε ποσοτικά. Απαντάω πόσο ήταν. Αυτό ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου. Τι θέλω να πω και τελειώνω. Άρα υπήρχε σημαντικό όφελος. Πείτε το λοιπόν ότι από αυτή την επώδυνη διαδικασία, κύριε Μητρόπουλε, όφελος, υπήρχε σημαντικό όφελος. Κύριε Μητσοτάκη, είναι τυφλή η πολιτική ακροτηριασμού του ελληνικού κράτους. Πρέπει πατριωτικά να πούμε στους δανειστές, εκεί που σας επισκέπτονται στο Υπουργείο, κύριοι, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλες απολύσεις. Δεν μπορούν οι καθαρίστρες στα 50 τους να πετάγονται στον δρόμο. Δεν μπορούν οι σχολικοί φύλακες. Δεν μπορούν οι υπάλληλοι του ΤΕΟ. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή επαναλαμβάνω, είσαστε νέος, είσαστε σύγχρονος άνθρωπος, ορθώστατε πατριωτικό ανάστημα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μου απαντήσατε όμως, και λυπάμαι γι' αυτό, δεν μου απαντήσατε, κύριε Μητρόπουλε, πόσους και ποιους θα επαναπροσλάβετε αν αύριο γίνεται κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, τι θα κάνετε με τους σχολικούς φύλακες? Απαντώ. Τι θα κάνετε, θα τους επαναπροσλάβετε όλους? Απαντώ.
Το είπε και ο πρόεδρός μας. Θα ανασχέσουμε όποια άλλη απόλυση και θα αποκαταστήσουμε. Αυτό είναι για το μέλλον. Αυτό είναι για το μέλλον. Ναι, και θα αποκαταστήσουμε. Σε αυτό δεσμεύτηκε και ο ίδιος, είχα πάει και εγώ στις καθαρίστρες, σε όσους και όσες απολύθηκαν με τους μνημονιακούς εφαρμοστικούς νόμους, χάσανε τη δουλειά τους. Βάζετε μέσα σε αυτούς. Την προοπτική τους. Λυπάμαι που σας πιέζω και είμαι συγκεκριμένος. Βάζετε σε αυτούς και τους 100.000 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Μα βλέπετε ότι όχι, δεν πιέζουμε. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. 100.000 περίπου συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν ανανεώθηκαν. Βάζετε και αυτούς μέσα. Δεν μπορεί. Δεν πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Δεν ρωτάω πολλά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς να μη στηριχθεί στο κράτος. Ωραία, άρα μέσα και αυτή. Κύριε Χατζηνικολάου, τα λέω καλά, τα κατάλαβα καλά. Μέσα και ορισμένου χρόνου. Να τελειώσω. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς που θα κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο νέους και νέες απολυμένους. Να τους βάλουμε όλους στο δημόσιο δηλαδή. Να κάνουμε τα ίδια, κύριε Μητρόπουλε. Να κάνουμε τα ίδια τα οποία οδήγησαν τη χώρα σε χωροκοπία. Να βλέπουμε μονίμως το δημόσιο ως τον εργοδότη της τελευταίας ευκαιρίας. Αυτό λέτε. Να τελειώσω. Ότι αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, να πάμε να τους βάλουμε στο δημόσιο. Μα αυτό ακούω. Να το διευκρινίσω θέλω. Δεν μπορεί μία προοδευτική κυβέρνηση. Καλά αυτά περί προοδευτικής. Όλοι προοδευτικοί είμαστε, κύριε Μητρόπουλε. Όλοι προοδευτικοί είμαστε. Όλη την ίδια ευαισθησία έχουμε. Απλά αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αυτά τα σφάλματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, να μεγαλώνουμε το δημόσιο, να βολεύουμε κολλητούς και φίλους στο δημόσιο όπως γινότανε 30 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Και εσείς τι έρχεστε και λέτε βεβαίως, πολύ καλά, τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν την ευθύνη τους, παίρνουν αποστάσεις, εμείς είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε τα ίδια που εσείς κάνατε τόσα χρόνια. Αυτό ακούω εγώ. Θα πω κάτι που δεν είναι μέλημα της αριστεράς, πρέπει να είναι δεν και είναι δικός... Δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Το να κοιτάμε μέλημα μπροστά ή να κοιτάμε πίσω. Αφήστε με να τελειώσω. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Δεν μπορεί, λέω, μια κυβέρνηση σε γενικευμένη κατάρρευση να μην χρησιμοποιήσει το κράτος που θα είναι ευέλικτο, θα είναι κράτος που θα στηρίζεται τεχνοκρατικά, που θα είναι κράτος οικονομικής ανόρθωσης, αλλά και στήριξης της απασχόλησης. Αυτό είναι το μέλημά μας, αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θα πείσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα επιστρέψουμε δηλαδή, κύριε Μητρόπουλε, στις πρακτικές εκείνες που χρεοκόπησαν τη χώρα. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε. Αφήστε με να τελειώσω. Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε, από το δημόσιο πρωτίστως. Ναι ή όχι. Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί χρεοκόπησαμε. Από τους μισθούς των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Χρεοκόπησε από το μέγεθος του δημοσίου, το οποίο είναι ένα γινόμενο του αριθμού των υπαλλήλων και των μισθών τους. Από αυτό χρεοκόπησε, κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Μητσοτάκη. Με νύχια και με δόντια καταφέραμε, μετά από φοβερές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να καταφέρουμε να είμαστε στο σημείο να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και εσείς έρχεστε και λέτε, όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε πρακτικές οι οποίες δοκιμάστηκαν πρόσφατα και απέτυχαν ικτρά. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, η οποία θα τροφοδοτείται από το δημόσιο. Η ανάπτυξη θα έρθει από τον ιδιωτικό τομέα, από επενδύσεις. Το δημόσιο θα παρέχει τις υπηρεσίες του όσο το δυνατόν πιο καλά, αλλά δεν είναι εργοδότης της τελευταίας ευκαιρίας. Η χώρα χρεοκόπησε κυρίως από τη φοροδιαφυγή του μεγάλου πλούτου, από τα μεγάλα σκάνδαλα, από τη σπατάλη στο δημόσιο και πολύ λιγότερο από τις μισθολογικές δαπάνες, από τις μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου. Θέλω στο σημείο αυτό. Λάω μια κουβέντα μπορώ να πω πριν. Πείτε την σας παρακαλώ, γιατί αδικό ήδη τους συμπολίτες μας και δεν θα το συνεχίσω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε την, μια κουβέντα μόνο. Ένα σχόλιο πραγματικά, γιατί ο κύριος Υπουργός θα αδικεί τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ότι η νομιμότητα στο δημόσιο ισχύει μετά τον ΑΣΕΠ και όλες οι άλλες κατηγορίες που νόμιμα προσληφθήκαν αδικούνται με τα μόρια. Τώρα εδώ μου έχουν πει επίσης, αλλά φαντάζομαι θα το ακούσουμε και από τους συμπολίτες μας, και για την οκταετία σε σχέση με τα πτυχία. Βεβαίως. Ναι, άλλη μια αδικία, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό αν είχαμε τον χρόνο. Και αυτό αν είχαμε τον χρόνο, θα έλεγα. Αλλά επειδή ο κύριος Υπουργός, είχαμε και τη διένεξή μας, κύριε Υπουργέ, στη Βουλή με το νομοσχέδιο που καταθέσατε και δεν ήταν πραγματικά μνημονιακή, υποχρεώσα να σας θυμίσω.
Να θυμίσω εκεί ότι ήταν πραγματικά οι άδειες αυτές που δίνατε ήταν για την υγιεινή και ασφάλεια, ήταν κοινοτική οδηγία. Δεύτερο, αυτό που κάνατε, ενώ θέλετε επιμορφωμένο προσωπικό, κόψατε τις άδειες τις εκπαιδευτικές για όλο το δημόσιο τομέα. Τις σπουδαστικές τις έκανε μισές. Και τρίτον και πιο κύριο, δεν ξέρω πραγματικά αν στο Υπουργείο σας έχετε τόσους πολλούς γιατρούς, μειώσατε τις αναρωτικές άδειες στο δημόσιο τομέα. Μειώσαμε τις αναρωτικές άδειες, κύριε Πρόεδρε, 4 μέρες από τη σημαία, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, από τη σημαία, μιλάτε τις αναρωτικές, κύριε Υπουργέ. Αφήστε, κύριε Πρόεδρε, 4 μέρες από τη σημαία. Και τις κάναμε 2. Αυτές καλά αυτό κάναμε. Και τις κάνατε αυτό και μηδέν κάναμε. Να τις κάνετε. Αυτό κάναμε. Μιλάμε για τις αναρωτικές άδειες. Καμία άλλη μείωση δεν έγινε. Πρέπει να μειώσουμε τις άδειες από τη σημαία. 4 ήταν. Κύριε Υπουργέ, από τη σημαία όλες να τις μειώσουμε. 4 ήταν από τη σημαία. Όλες και τις κάναμε 2. Μηδέν να τις κάνετε, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Μηδέν να τις κάνετε. Να τις κάνω 0 τώρα. Μηδέν να τις κάνετε. Αυτές από τη σημαία τις κάνετε 0. Να επαναφέρετε όμως τις εκπαιδευτικές άδειες. Όπως για παράδειγμα υπάρχει το θέμα των δικαστικών αποφάσεων που δεν εφαρμόζονται. Έχω δεκάδες διαμαρτυρίες από ανθρώπους που τους αποκαθιστά το Συμβούλιο της Επικρατείας και το κράτος μας δεν εφαρμόζει. Κύριε, και δεν μιλώ μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς ρυθμίζουμε αυτές τις εκκρεμότητες σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Τελεσίδικες αποφάσεις, να το διευκρινίσω αυτό, ρυθμίζονται από το Υπουργείο μας. Υπάρχουν πολλές που δεν έχουν υπογραφεί τελεσίδικες, ακόμη. Τελεσίδικες αποφάσεις είναι υποχρέωσή μας να σεβαστούμε. Είναι υποχρέωση τελεσίδικες. Και το γνωρίζει και ο κύριος Μητρόπουλος ότι τελεσίδικες αποφάσεις ρυθμίζονται από το Υπουργείο. Σε αυτό δεν υπάρχει μεγάλη ένσταση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες καθυστερούν να υπογραφούν. Και δεν εφαρμόζονται. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, αν τα θέλετε. Θα σας τα δώσω. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ΑΔΔ. Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στον Υπουργό. Μεταφέρομαι στους υπουργούς.